ξέρει, με ρωτάει πιο φεκ. Τώρα δηλαδή αυτό που ψηφίσατε. Πολά... Δεν παίρνει λέξη πίσω από όσα είπε σε τηλεοπτική εκπομπή χτες το βράδυ ο Παύλος Πολάκης, παρά τις ποικίλες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το βούλωστο που είπε στη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα. Να κόψετε αυτό το ακροδεξιό κατήφορο. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος. Και να μην έχετε το θράσος να σιωπήσετε και να κάνετε να δώσετε. Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Σήμερα στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης αναφέρει «Αφήστε κατά μέρος τις μπούρδες περί σεξιστικής επίθεσης Πολάκη στη Σιρεγγέλα και ζητήστε ταπεινή συγγνώμη του τύπου. Συγγνώμη έσφαλα δεν θα επαναληφθεί για την προσπάθεια που κάνατε χθες να πετάξετε εκτός συστήματος συνταγογράφησης τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Άντε μπράβο, λέξη δεν παίρνω πίσω από αυτά που είπα χθες σε μία βουλευτή που δεν ήξερε καν το αντικείμενο που κουβεντιάζαμε, λες και η ΔΙΚΑ λειτουργεί με ΦΕΚ και όχι με εντολές από το Υπουργείο και ο ΠΗ. Μιλούσε διαρκώς πάνω μου ενώ ήμουν στην τηλεφωνική γραμμή για να μην ακούγεται το ξεφτύλισμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας με τους ανασφάλιστους. Ούτε λέξη πίσω, θα σας πληρώνουμε με το αντίτιμο που αξίζει η ανάλγητη πολιτική σας», είπε ο κύριος Πολάκης. Η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει υποκριτική τη συγγνώμη του Στέφανου Κασελάκη προς την κυρία Σιρεγγέλα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η συγγνώμη του κυρίου Κασελάκη ήταν υποκριτική, αφού λίγα λεπτά πριν ο κύριος Πολάκης με νέα ανάρτησή του επέμεινε στη χθεσινή χυδαία συμπεριφορά του. Αν θέλει πραγματικά ο κύριος Κασελάκης να κάνει κάτι, ας διαγράψει τον κύριο Πολάκη αντί να κάνει το συνήγορό του τηλεφωνικός για λογαριασμό του». Να σας πω, κύριε Πολάκη, υπάρχει κάποιο φοβόμαστε, ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε. Από την πλευρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον Στέφανο Κασελάκη να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ζητάμε από τον κύριο Κασελάκη να πάρει θέση. Να... τη διαγραφή του και σε κάθε περίπτωση βέβαια να διαγράψει τον κύριο Πολάκη. Αυτό το αίτημα έχει υποβληθεί κανένα 15 φορές τα τελευταία χρόνια από τον κάθε κυβερνητικό εκπρόσωπο ή εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνει κάτι ο κύριος Κασελάκης, σημαίνει ότι αυτή η συμπεριφορά που όλα αυτά τα χρόνια την αφήνει ανεξέλεγκτη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνολική συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να είμαστε αλακάρτ ευαίσθητοι.